Ατομική ευθύνη λοιπόν και συλλογική δράση. Αυτό επισημαίνουν σε όλα τα επίπεδα οι ειδικοί, να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες και τους ανθρώπους με χρόνια νοσήματα. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε με τον 43χρονο. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα επισήμως στην Κρήτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να σας ευχηθούμε καταρχάς περαστικά. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση αυτή την οποία βιώνετε. Δεν θα πω δύσκολη. Να μας πείτε όμως τώρα πώς αισθάνεστε. Αυτή τη στιγμή η κατάστασή σας ποια είναι και θα συνεχίσουμε συζήτηση παρακάτω. Η κατάστασή μου είναι... Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Τα μόνα συμπτώματα που έχω είναι ο βήχας και ο πονόλαιμος. Mm-hmm. Είμαι διάθετος. Είμαι καλά. Ακούγεστε όντως. Σαν ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απόλυτα υγιής, πολύ σωστά. Πώς βιώνετε το να βρίσκεστε σε καραντίνα και τι γίνεται με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας σας? Το καραντίνα ήταν οδηγίες από τον ΕΟΔΗ λόγω της κατάστασης. Η υπόλοιπη οικογένεια έχει αυτή απομονωθεί σε καραντίνα για τις 14 ημέρες βάσει οδηγιών, γιατρών και ΕΟΔΗ. Και αναμένουμε τις εξελίξεις. Τα συμπτώματά μου είναι πολύ ήπια. Βρίσκεστε στο ίδιο σπίτι με τα μέλη της οικογένειας? Όχι, είναι σε άλλο σπίτι. Έχουμε μετακομίσει σε άλλο σπίτι. Έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις? Όχι. Με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, εάν δεν παρουσιάσουν κάποιο σύμπτωμα, δεν μπορούν να κάνουν εξέταση. Mm-hmm. Οπότε... Μέχρι στιγμής είναι πολύ καλά στην υγεία τους όλοι. Και παραμένουν προληπτικά σε καραντίνα και εκείνοι. Οπότε θα παραμείνετε σε αυτό το καθεστώς για τις επόμενες πόσες ημέρες? 14 ημέρες. Και από εκεί και μετά τι θα ακολουθήσει, σας έχουν ενημερώσει? Θα ακολουθήσουν οδηγίες, ό,τι οδηγίες μας δώσουν από τον ΕΟΔΗ και οι γιατροί, θα ακολουθούν. Ωραία. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Βεβαίως, ο Γιώργος Καλησπέρα ο Σαχίνης θέλει να σας απευθύνει ένα ερώτημα. Καλησπέρα σας για ταχύ ανάρρωση. Σας ακούμε καλά, στο πόδι. Και αυτό είναι ένα πρώτο μήνυμα για να καταλάβουμε ότι όσοι αρρωστήσουμε, δεν σημαίνει ότι θα πάμε στο νοσοκομείο. Χρειάζεται ψυχραιμία, όχι πανικός. Νομίζω ότι είναι σαν μια απλή ίωση. Απλά λόγω της κατάστασης που επικρατεί έχει πάρει τόση διάσταση. Είναι μια απλή ίωση. Έχετε δίκιο. Τουλάχιστον τα συμπτώματα που έχουν σε μένα, τύχει σε μένα, είναι ήπια. Φαντάζομαι ότι περισσότερο πανικός είναι από τα τηλέφωνα που δέχεστε από εμάς, από τον κόσμο. Έχω μια απορία. Αυτές τις 14 μέρες, ποιος εσάς θα σας βλέπει για να μάθει ο κόσμος τι έρχεται στη ζωή του? Θα σας βλέπει, θα σας μιλάει τηλεφωνικά ένας γιατρός? Πώς τρώτε? Τρώτε μόνος σας? Πίνετε νερό μόνος? Πείτε τα μας αυτά λίγο. Ναι, για 14 μέρες θα είμαι μόνος στο σπίτι. Θα έχω επικοινωνία με τους γιατρούς και με την ΕΟΔΗ. Αν αλλάξουν κάποια συμπτώματα, θα περιμένω για αυτές τις οδηγίες. Καθημερινή επικοινωνία. Σας έχουν πει να δίνετε καθημερινά κάποιο είδους πληροφόρηση για το πώς αισθάνεστε, εν πάση περιπτώσει? Ή ναι, αυτό. Ναι. Καθημερινά. Καθημερινά. Μάλιστα. Εσείς τώρα βρεθήκατε προημερών στην Αθήνα. Σωστά. Συνοδεύατε το παιδί σας, φαντάζομαι, σε μια σχολική εκδρομή. Πότε, ακριβώς, ναι. Πότε πήγατε στην Αθήνα? Πέμπτη βράδυ. Την προηγούμενη Πέμπτη βράδυ φύγαμε με το καράβι της γραμμής και επιστρέψαμε Δευτέρα πρωί. Και... πάλι με το καράβι της γραμμής. Και πότε άρχισαν τα συμπτώματα τα δικά σας? Δευτέρα μεσημεράκι ξεκίνησαν. Υποπτευθήκατε εξ αρχής ότι μπορεί να πρόκειται γι' αυτό που όλοι συζητάμε το τελευταίο διάστημα? Αν ήταν κάποια άλλη περίοδος, δεν θα πήγαινα καν στον γιατρό. Θα έπαιρνα κάποια καραμέλα και κάποιο σιρόπι για το βήχα και τον πονόλαιμο. Απλά λόγω της κατάστασης επαγρυπνήθηκα λίγο και προέβησα και πήγα στο νοσοκομείο. Ωραία. Από τη Δευτέρα το μεσημέρι δηλαδή, οπότε και διαπιστώσατε έτσι ένα ξηρόβηχα. Ναι, Δευτέρα το και Τρίτη. Το επόμενο πράγμα που κάνατε ήταν να πάτε στο νοσοκομείο? Να πάω στο νοσοκομείο, ναι. Είχατε επικοινωνήσει πρώτα με κάποιο γιατρό? Είχα επικοινωνήσει με τον θεράποντα γιατρό μου και μου είπε να επισκεφθώ το νοσοκομείο. Και στο νοσοκομείο πότε φτάσατε? Δευτέρα το μεσημέρι. Μάλιστα. Και απλά θέλω να επισημάνω ότι η εξέταση όλη και όλη η διαδικασία γίνεται εκτός κτηρίου του νοσοκομείου. Υπάρχει ειδικός θάλαμος και συγκεκριμένο πρωτόκολλο που τηρείται. Πήγαμε με μάσκες, γιατί έχει γίνει και μια παρανόηση ότι έχω μπει στο νοσοκομείο μέσα. Δεν επισκέφθηκα καθόλου κανένα χώρο του νοσοκομείου. Όλη η διαδικασία και η εξέταση και η λήψη του δήματος έγιναν σε χώρο εξωτερικό χωριστό του νοσοκομείου. Θέλω να γίνει δηλαδή αυτό λίγο σαφές, γιατί γράφονται διάφορα. Άρα εσείς πήγατε την Τετάρτη στο νοσοκομείο. Σωστά. Σας πήραν το δείγμα και από εκεί και μετά φύγατε κατευθείαν. Σας κράτησαν. Αργά το απόγευμα για το αποτέλεσμα. Ορίστε. Με ενημέρωσαν για το αποτέλεσμα. Τι ώρα? Αργά το απόγευμα. Αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Ακριβώς. Και ενώ είχατε φύγει από το νοσοκομείο. Ναι. Μάλιστα. Λύστε μας μια απορία. Τι σημαίνει η χνηλάτιση, για να το καταλάβουμε? Σας ρώτησαν με ποιους ήρθατε σε επαφή, πού κινηθήκατε?
Παίρνουν τέτοια στοιχεία. Πρέπει να μάθει ο κόσμος. Ναι, με πήραν τηλέφωνο από τον ΕΟΔΗ και μου είπαν με ποια άτομα συναναστράφηκα το τελευταίο τρίμερο. Και τους έδωσα μία λίστα με ονόματα, τα οποία τους κάλεσαν και ενημέρωσαν και τους έδωσαν οδηγίες. Έχετε ένα μήνυμα να στείλετε στον κόσμο? Ξέρετε, το έχετε αφουγκραστεί ή μάλλον το έχετε καταλάβει? Μία, όχι πανικός. Δεν χρειάζεται πανικός. Αυτό μόνο, τίποτε άλλο. Σαν να περνάμε μία πλήρωση, νομίζω είναι. Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται. Έχετε και πυρετό? Καθόλου, τίποτα. Ούτε δέκατα, τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ουσιαστικά δηλαδή τα χαρακτηριστικά που έχει ένα συνάχη. Σε άλλη περίπτωση δεν θα πήγαινε να κάνω γιατρό. Για ένα απλό πονόλαιμο και ένα απλό βήκα. Πέρασε μια υποψία πώς μπορεί να κολλήσατε την ίωση? Σας έχει περάσει έτσι? Έχετε χρόνο τώρα να σκέφτεστε πίσω-πίσω. Ναι. Σας πέρασε? Δεν μπορώ να προσδιορίσω κάτι. Εσείς σε ποιους χώρους κινηθήκατε στην Αθήνα, όσο διάστημα παραμείνατε εκεί? Γιατί φαντάζομαι ότι πήγατε σε αρχαιολογικούς χώρους. Σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μουσεία πήγαμε, σε ιδρύματα πήγαμε, οι οποίοι ήταν κλειστοί χώροι. Εντάξει, αυτό έγινε πριν γίνει η απαγόρευση των σχολικών εκδρομών. Και δεν έχετε, λέτε, κάποια υποψία για το από πού μπορεί? Δεν μπορώ να πω κάτι τώρα συγκεκριμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω πάντως ότι αυτό που αξίζει να κρατήσουμε, πέρα από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή συνομιλούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος πρώτη φορά βιώνει όλο αυτό το διαδικαστικό κομμάτι, αλλά και τι σημαίνει να είσαι ασθενής με COVID-19, πρέπει να κρατήσουμε το μήνυμα που μας στείλατε. Πώς τώρα μαγειρεύει μόνος του? Έχω απορία. Του πάει κάποιος φαγητό? Σωστό. Μαγειρεύεται μόνος του. Τα ξέρουμε και για τους επόμενους όλους μας. Ξηρά τροφή. Λοιπόν, νομίζω ότι αν δεν έχετε και κάτι άλλο να προσθέσετε, συνάδελφοι, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και ταχύ ανάρρωση. Ταχύ ανάρρωση. Όλα θα πάνε καλά. Περαστικά σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι επί του θέματος πριν πάμε και στη ζωντανή μας. Είναι η απόδειξη, έτσι, για την ώρα, έμπρακτη απόδειξη, ότι όλοι εν δυνάμει μπορεί να νοσήσουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι θα έχουμε τη βαριά τραγική εικόνα. Βεβαίως. Όπως άλλου συμπατριώτη μας, ο οποίος κατέληξε ασχέτως αν ζούσε στην Ηλία. Ακούμε έναν άνθρωπο ο οποίος πάει βήμα-βήμα, μετρά 14 μέρες και ευχόμαστε όλα να του πάνε καλά. Και είναι πάρα πολύ ψύχρεμος, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα μήνυμα προς όλους, γιατί όλοι θα μπορούσαμε να το βιώσουμε ή μπορεί να το βιώσουμε.